Η θέση του Κουκουέ είναι πάγια για έξοδο από το ΝΑΤΟ. Και παράλληλα ζητάτε τώρα την ακύρωση αυτής της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Θέλω πραγματικά να μου πείτε, θεωρείτε ότι θα ήταν καλύτερο σε αυτή τη συγκυρία με αυτό τον Ερντογάν η χώρα να μην έχει στήριξη από τη ΣΥΠΑ? Ναι, θα μου επιτρέψετε δύο λόγια να πω για την, σχετικά με την επιστολή. Ναι, ούτως ή άλλως. Η παρουσίαση, η πρώτη παρουσίαση αυτής της επιστολής, η αναγγελία της αν θέλετε, έγινε και με έναν τόνο περίπου πανηγυρικό. Δεν πανηγυρίζουμε, είπε ο κ. Εγώ περιγράφω αυτό που βιώσαμε σήμερα στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Ήμουν εκεί πέρα. Από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια. Και δεν είναι τυχαίο ότι η παρουσίαση αυτής της επιστολής έγινε τη στιγμή που κυρώνεται μια συμφωνία η οποία κατά την άποψή μας είναι καταστροφική και εγκληματική. Είναι η συνέχιση, η αναβάθμιση, αν θέλετε, της συμφωνίας του 1990 και ουσιαστικά δίνει στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων αυτή τη στιγμή το σύνολο της ελληνικής επικράτειας για να επιλέξει να εγκαταστήσει βάσεις, εφαλτήρια εναντίον, για σχεδιασμό και εκτέλεση επιχειρήσεων εναντίον των λαών της περιοχής. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να κατανοήσουμε τη θέση σας. Η επιστολή αυτή έγινε αυτό και έρχομαι στην επιστολή. Αυτό θα με βοηθήσει πάρα πολύ και εμένα και τους τηλεθεατές. Αν μας εξηγήσετε, αν μας απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. Πιστεύετε δηλαδή ότι τώρα, εάν δεν είχαμε τη στήριξη των Αμερικάνων, έστω με αυτό το αντάλλαγμα το οποίο θεωρείτε εσείς ότι είναι υπερβολικό, θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα για τη χώρα? Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βιώνει μία άνευ προηγουμένου επιθετικότητα από πλευράς της Τουρκίας. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή. Προφανώς αυτό υπονοείται σαν το παρόν. Εγώ θα σας πω τι συμβαίνει με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες. Είστε και πρώην στρατιωτικός, έτσι. Και πρώην στρατιωτικός. Ο ελληνικός λαός θεωρεί, αν θέλετε, τον πρώτο και κύριο μοχλό αντιμετώπισης αυτής της επιθετικότητας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, με αυτή την επιθετικότητα, με την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, με την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση παραχωρεί ένα σύστημα, μία συστοιχία πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία. Από πού το παίρνει? Τι προστάτευε αυτό μέχρι τώρα? Είναι κατανοητά όλα αυτά, αλλά όχι, θέλω να σας απαντήσω τι σημαίνει ΝΑΤΟ, τι σημαίνει είμαστε στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι ΝΑΤΟ. Αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι δίνουμε εάν τώρα Patriot, που έχουμε τη στήριξη αυτή είναι καλύτερα ή θα ήταν καλύτερα να μην την είχα. Περιγράφω τα αποτελέσματα της συμμετοχής μας στο ΝΑΤΟ. Δίνουμε Patriot. Εξωτερική πολιτική. Δίνουμε στρατό, τάζουμε στρατό να πάει στη Λιβύη. Για να υποκτεύσει ένα εμπάργκο. Μία φρεγάτα αυτή τη στιγμή, να σας απαντήσω, μία φρεγάτα βρίσκεται στην Τουλούζ. Αυτή τη στιγμή να συνοδεύσει το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle. Αυτά τι σημαίνουν? Ότι η ισχύ της Ελλάδας, η αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας είναι σπαρμένη. Πού? Επειδή εκεί που επιτάσσει. Και θα στείλουμε μερικούς φαντάρους. Εκεί που επιτάσσει το ΝΑΤΟ. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε η πολεμική ισχύ της Ελλάδας, η στρατιωτική, να βρίσκεται στραμμένη εκεί που υπάρχει το πρόβλημα. Άρα το ΝΑΤΟ δεν μας προστατεύει. Το ΝΑΤΟ ουσιαστικά είναι ένα σύμφωνο το οποίο εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων χωρών μέσα στο οποίο είναι. Και πρώτα απ' όλα τη Αμερική. Για δέστε, το ΝΑΤΟ μέχρι σήμερα από τι μας προστάτευσε? Με το να δώσουμε τους Patriot στη Σαουδική Αραβία, είναι ένα δείγμα εξωτερικής πολιτικής, ενεργητικής, και επίσης αυτό το οποίο κάνουμε με τις κοινέ ασκήσεις με τους Γάλλους, με το αεροπλανοφόρο των Γάλλων, και αυτό είναι αυτό. Νομίζω θα είναι στα πλαίσια του άσκησης Αλέξανδρος ή θα συμμετέχει. Νομίζω δεν είμαι σίγουρος. Ίσως αυτό θα πρέπει να εξηγηθεί στους συναδέλφους μου, στους πρώην συναδέλφους μου, οι οποίοι πραγματικά αγωνιούν για να υπερασπιστούν τα σύνορά μας. Το να φεύγουν βασικά συστήματα άμυνας και ίσως η αφρόκρεμα των ενόπλων δυνάμεων εκτός Ελλάδας. Αυτό δεν είναι καταστροφική πολιτική. Εσείς παραδοσιακά είστε υπέρ της απλής αναλογικής. Καθώς το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει δείξει ότι συμπεριφέρεται θεσμικά, δεν συμμερίζεστε τα περί ακυβερνησίας και δεν φοβάστε ότι ένας νόμος χωρίς μπόνους μπορεί και να προκαλέσει ακυβερνησία. Και το λέω αυτό γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα μας έχει συνηθίσει να φέρεται πολύ θεσμικά σε αυτά τα θέματα. Καταρχάς, η περίοδος αυτή που θα ληφθεί η απόφαση για το νέο εκλογικό νόμο είναι μια περίοδος με ιδιαίτερη μια ιδιαίτερη ένταση σε επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στην νεολαία. Και το προτάσω αυτό από την έκφραση της θέσης μου, γιατί είναι η περίοδος που η κυβέρνηση χρειάζεται να διασφαλίσει την απρόσκοπτη εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής της.
Τώρα είναι που τη χρειάζεται. Τώρα που υπάρχει αυτή η ένταση. Ωραία, θέλετε να πάμε και στο ερώτημα. Κατανοητό η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Να σας απαντήσω. Έτσι κι αλλιώς. Εμάς η θέση μας λοιπόν, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, είναι ότι είναι υπέρ της απλής ανώθευτης άδολης αναλογικής, η οποία σε καμιά περίπτωση στο ελάχιστο δεν τροποποιεί την λαϊκή θέληση όσον αφορά την εκπροσώπησή της μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν φοβόμαστε. Αυτό που εσείς ονομάζετε ακυβερνησία, για μας είναι αυτό που αφασίζει ο ελληνικός λαός. Δεν θα νουθετήσουμε νομοθετικά. Αυτό, δεν ήταν πάντα το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έτσι. Πάντοτε το Κομμουνιστικό Κόμμα στηρίζει την άδεια. Θα σας θυμίσω το σύνθημα του Κομμουνιστικού Κόμματος, κουκουέ, αλλαγή δεύτερη κατανομή. Τότε θέλατε να εκμεταλλευτείτε τον εκλογικό νόμο που ήταν σίγουρα πιο σύνθετος, πιο ενισχυμένος, για να κερδίσετε κάτι παραπάνω. Μήπως κινήσετε τελικά με γνώμονα το κομματικό σύνθημα. Θα σας απαντήσω. Και τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν υπέρ της απλής αναλογικής. Όμως η εκλογική μάχη τότε δίνονταν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μέσα σε ένα συγκεκριμένο εκλογικό νόμο. Αυτά τα στοιχεία το Κομμουνιστικό Κόμμα μέσα σε αυτά λειτουργεί. Δεν είναι σε ένα ιδεατό περιβάλλον, είναι μέσα στο περιβάλλον της αστικής δημοκρατίας με τους κανόνες που βάζει η αστική κυβέρνηση ή οι αστικές κυβερνήσεις. Αυτό λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν κάνει προεκλογική περίοδο. Προεκλογική εκστρατεία κάνει. Άρα το επιχείρημά σας, το επιχείρημά σας αυτό, μάλλον δεν ταιριάζει. Δεν φέρνω επιχείρημα. Σας θυμίζω τι έλεγε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ακριβώς αυτό, έστω αυτό. Σας ξαναλέω ότι και τότε και το 81 το Κομμουνιστικό Κόμμα διαχρονικά στην ιστορία του ήταν υπέρ της απλής αναλογικής. Κύριε, παρακαλώ. Τώρα να τελειώσω αν θέλετε, ότι εμείς αυτή τη θέση μας την είχαμε καταθέσει και στην αναθεώρηση των άρθρων του Συντάγματος. Και τότε, να το θυμίσω αυτό έτσι γιατί είναι ενδεικτικό και τις στάσεις που εκφράζουν τώρα τα υπόλοιπα κόμματα στο Κοινοβούλιο, αυτή η πρότασή μας για την καθιέρωση της απλής άδολης αναλογικής απορρίφθηκε και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Κινάλ ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λοιπόν το στοιχείο είναι ενδεικτικό ότι απέναντι από τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος βρίσκονται τα υπόλοιπα αστικά κόμματα τα οποία βάζουν τον εκλογικό νόμο και σε μικροκομματικές σκοπιμότητες αλλά και σε παιχνίδια, τον εντάσσουν σε παιχνίδια όπως ήταν μέχρι πρόσφατα η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.